την ανακάλυψα μόνη μου. Γιατί στο σχολείο δεν είχαμε δάσκαλο της τέχνης, αλλά εγώ μου άρεσε να ζωγραφίζω και αν δεν έφευγα, θα έβρισκα ακόμα φωτογραφίες αρκετά καλές από γυναίκες, από κορίτσια, ακόμα και στο γυροκομείο πήγαινε και ζωγράφιζα. Είχε ένα γυροκομείο μακριά πίσω από τα τείχη της Αμοχώς του και πηγαίναμε με ερπατητές, πηγαίναμε με κατάλληλα εργαλεία και σχεδίαζα ένα γέρο. Αλλά προηγουμένως είχα σχεδιάσει και άλλα, πάντα με μολύβι στην αρχή, γιατί δεν με διδάξε κανένας άλλος, αλλά ήταν και εύκολο να τα μεταφέρω. Αγαπούσα την τέχνη και δεν γνώριζα πολλά πράγματα, τι έγινε. Οπότε οι ξαδέρφοι μου, ο Ξάνθος και ο Φώτος Χατζησωτηρίου, οι οποίοι ήταν και αυτοί ζωγράφοι και μπορώ να πω και αυτοί αυτοδίδακτοι, αλλά αυτοί μπόρεσαν να ταξιδέψουν και είδαν πολλά πράγματα και μου έδινα βιβλία και έτσι γνώρισα όλον τον κύκλο της τέχνης, μπορώ να πω, και ήθελα να σπουδάσω ακριβώς για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Ο πατέρας μου δεν είχε σκοπό να με σπουδάσει, γιατί ιδίως μου λέει θα απογοητευτείς πολύ και δεν είχε ούτε αρκετά λεφτά, γιατί δεν ήταν για ένα χρόνο. Στη σχολή καλών τεχνών για να πάεις, το λιγότερο 5 χρόνια μαζί με το προπαρασκευαστικό. Τελικά πίσω από το σπίτι μας είχαμε μια μεγάλη αυλή που ήταν ένα οικόπεδο περίπου και το πουλήσαμε και με εκείνα τα λεφτά, με τα λεφτά που έπαιρνα από το hiring και κάτι άλλο που έδωσε ο παπάς μου από τη σύνταξή του και του εστέρισα τη χαρά να εκθέσει τη δική του δουλειά που είχε πολλή δουλειά πάνω στη λαογραφία. Καταρχάς πήγα, δεν μου άρεσε το προπαρασκευαστικό καθόλου. Πήγα σε ιδιαίτερα μαθήματα τέχνης και βρήκα τον δάσκαλό μου, ο οποίος ήταν δάσκαλος. Σχεδόν μέχρι που πέθανε είχε επαφή μαζί μου. Γιώργης Γεωργίου, κάτω από το Τζάπιο, ο οποίος με κράτησε στο εργαστήριό του χωρίς να πληρώνω όταν είδαν ότι πόσο γρήγορα δούλευα και έπιανα τη δουλειά και η γυναίκα του, η Φώτα Γεωργίου, η οποία ήταν χαράκτης. Καταλαβαίνετε πόσο ευχάριστα ζούσα με τέτοιους ανθρώπους καλλιεργημένους. Ήθελα να μάθω και για την κεραμική και μου έλεγαν τι ανάγκη είναι. Εγώ όμως είχα ανάγκη να μάθω. Και βρέθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τον φίλο του αντρός μου, τον Πέτρο, Μουσου Πέτρο, ο οποίος εργαζόταν, έκανε γκούζες αυτός πια. Αλλά εγώ, μελετώντας την λαογραφία, είχα γνωρίσει την κουκουμάρα. Κουκουμάρα είναι η κούζα, αλλά στολισμένη και με πρόσωπο, όπως έκανα μετά. Αλλά τότε δεν βρήκα παρά μόνο να κάνουν κουκουμάρες και εγώ τους ονειρεύσα, θέλω να κάνω αυτό. Τους έδειξα φωτογραφία νομίζω και μου λένε μα εμείς αυτά τα εκάμναμε με τους γονείς μας. Τώρα όμως κανένας δεν ζητά τέτοια πράγματα. Οι κουκουμάρες που υπήρχαν τότε, όσους βρήκε η κυρία Ηγουμενίδου που είναι η καθηγήτρια της λαϊκής τέχνης, ήταν από παλιούς που τα φύλαγα σαν κόρην οφθαλμού. Τα ξενοδοχεία μου ζητούσαν κεραμικά τότε και ο κόσμος, ιδίως ξένοι, αγόραζαν κεραμικά από το κεραμείο.
Κοιτάξτε, η γλυπτική, όπως την έμαθα, ήταν να κάνω ένα γνωστό πρόσωπο, να μου ποζάρει και να το φτιάχνω. Πολλές φορές έκανα και φανταστικά πρόσωπα. Στην κεραμική είναι παράδοσης. Ήταν η παράδοση από παλιά. Ξέρετε, οι πρώτοι Κύπροι μέσα στις ανασκαφές που βρίσκουμε πύληνα αγκία που είναι πρόσωπα ή πύληνα αγκία που είναι μια γυναίκα, έγκυος με το μωρό κλπ. Οπότε όλα αυτά βοήθησε και το χώμα της Κύπρου, το οποίο χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα, παρόλο που μετά έγινε την εισαγωγή πυρού, ο οποίος ήταν έτοιμος να τον δουλέψουμε. Όμως στην αρχή με το χώμα της Κύπρου δούλευα. Τον βλέπεις στη γλυπτική τρισδιάστατα. Δηλαδή πρέπει να βρεις το πρόσωπο του, ύστερα θα προχωρήσεις να τον βάλεις πιο πλάι ένα προφίλ, ύστερα να γυρίσει κι άλλο να δεις το τρουακάλ και να δεις και το πίσω της κέφαλης. Είναι τριάστατη μορφή τέχνης που την έκανα μόνο εγώ. Ναι, τότε μόνο εγώ ήξερα, πού ήξερε ο κόσμος τέτοια πράγματα. Και συνεχίζω και τώρα με αυτόν τον τρόπο. Την κοπέλα μου βλέπετε εκεί, είναι η φίλη μου που την κάνω με τα θάνατον από φωτογραφία. Στην τέχνη μπαίνεις χωρίς να το καταλάβεις. Βλέπεις έργα τέχνης και διανοείσαι, σκέφτεσαι πώς έγιναν, ποιος τα έκανε, γιατί τα έκανε. Και πολλές φορές και συνάντησα μια φορά τους ξαδέρφους μου που προσπαθούσαν και έκαναν κάτι έργα σε πυλό. Και έπιασα τον πυλό και έκανα κι εγώ. Εδώ μεταξύ τα πρώτα μου έργα που έκανα με πυλό ήμουνα 4 χρονών όταν ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος στο παραλίμνη. Αλλά για κάποιο λόγο κατάλαβα. Δεν είχε κανένα να μου πει τι να κάνω. Κατάλαβα πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μετά όταν μεγάλωσα, μια φορά είδα στην τηλεόραση, όταν άρχισαν οι τηλεοράσεις πια, να σκαλίζει κάποιος. Μα λέω, ξέρω κι εγώ, αλλά δεν έχω εργαλεία. Οπότε παράγγειλα εργαλεία. Είδα ένα εκεί φίλο μου, παράγγειλα εργαλεία με δόντια ή άλλα χωρίς δόντια και έκανα 2-3 έργα έτοιμα, σκαλισμένα, όχι με πυλό. Είχα μεράκι, αυτό που λένε μεράκι. Και να σας πω και τώρα, μιλώντας που αρρώστησα και ήμουνα στην κλινική, τους σχεδίασα όλους, τους έφτιασα το πορτρέτο όλων. Έχω την ανάγκη να δουλεύω. Και τώρα άρρωστη, όπως ακόμα είμαι, τα πόδια μου δεν ξέρω αν θα συνέλθω. Όμως κάνω κουκουμάρες και κάνω και τα πορτρέτα, όπως βλέπετε εδώ. Όταν καταλήξαμε στη Λάρνακα, λόγω του ότι η δουλειά του αντρός μου συνέχισε στη Λάρνακα, χωρίς να το θέλω, βρέθηκα πάλι με την ίδια δουλειά. Πώς? Από τη μια εμάθαν, θέλαν όλοι να εργαστούν οι πρόσφυγες. Ήρθε ένα πακέτο με πυλό από τον χειροτεχνία. Ήρθε στην άλλη ένα μήνυμα, Νίνα, χρειάζεσαι τροχών της κεραμικής, να έρθεις να τον πάρεις. Και γι' αυτό έχω κάτω στο
εργαστήριο μου και έναν τροχόν κεραμικής που μου έδωσε ο Θεόδωτος Κάνθος, όχι ο Τηλέμαχος Κάνθος, ο Θεόδωτος Κάνθος, και με εκείνον τον τροχόν άρχισα τη δουλειά μου. Και άλλα είναι της φαντασίας μου έργα, διότι έκανα με την κουκουμάρα, αλλά την μετέτρεπα όπως έθελα εγώ σε ένα μοντέρνο σχήμα. Είναι η κουκουμάρα που γίνεται πρώτα. Μετά την πιάνω και την ζαβώνω και την σχεδιάζω και την τρυπώ και την κάνω όπως θέλω εγώ. Αν εκείνα τα βλέπετε, τις κουκουμάρες που κλαίνε. Εκείνο είναι σχεδόν τελειωμένη κουκουμάρα. Απλώς έβαλα την έκαμα για να κλαίει. Αυτόν που βλέπετε εκεί πέρα, και επειδή είναι το τελευταίο που τελείωσα, πριν χαλάσει ο φούρνος μου, αντιπροσωπεύει τον παλιό και τον καινούριο καιρό. Τις παλιές μάνες των αγνοωμένων, μάνες που κρατούν φύλλα δάφνης και κρατούν και στάμνες που έπαιρναν το νερό για τους σκοτωμένους, για να τους δώσουν, προσέξτε, για να τους δώσουν να τους θάψουν. Όμως θα δείτε και άλλα που είναι από ανθρώπους, μικρά πορτρέτα. Εκείνον το μεσαίο που βλέπετε, ναι, είναι η πεθερά μου. Και αυτό το πορτρέτο, το προφίλ είναι η πεθερά. Το έργο εκείνο, το μεγάλο, το στρογγύλο, είναι κομμάτια από κουκουμάρες και ονομάζεται Ατλαντίδα. Το ότι τώρα το είδα τελειωμένο με χρώματα κλπ. Είναι σαν κάτι που σου δίνει ελπίδα ότι θα υπάρξει η Ατλαντίδα, γι' αυτό και ονόμασα Ατλαντίδα. Θα σας δώσω να καταλάβετε, εδώ κάποια έργα έγιναν από ποίηματα. Από την πραγματικότητα και από τις γυναίκες που έβλεπα τους συγγενείς των αγνοωμένων. Εκεί βλέπετε, τούτον είναι συγγενείς των αγνοωμένων. Με τις φωτογραφίες, στεκόταν και κρατούσαν τη φωτογραφία του πατέρα του ανάποδα. Είναι από το ποίημα του Χαραλαμπίδη. Και τώρα ο κόσμος ξύπνησε και πληρώνει κιόλας. Όλα τα έργα είναι από τη ζωή. Αν δείτε πάνω, θα δείτε μια σκηνή που είναι Ορφέας και Ευρυδίκη. Αυτά είναι από την μυθολογία. Αν πάτε έξω στη βεράντα, είναι οι 9 μουσες, η κάθε μια αντιπροσωπεύει έναν είδος τέχνης και ειδικά ποιητικής τέχνης. Όλες οι εποχές είχαν την δική τους αξία. Δεν μπορώ να διαλέξω ότι ούτε από την αρχαιότητα υπάρχουν έργα που αξίζουν περισσότερα από αυτά που κάνουμε σήμερα. Υπάρχει ύστερα ο Μεσαίωνας, υπάρχει άλλη περίοδος, η Βυζαντινή, η οποία άφησε μας σπουδαία τέχνη και ακόμα επηρεαζόμαστε από αυτή, και σήμερα είναι, ξέρετε, πρώτα οι καλλιτέχνες ο ένας επηρέαζε τον άλλο, διότι είχαν πιο πολλές σχέσεις. Τώρα είναι ο καθένας μόνος του.